Γεια σας! Σήμερα θέλω να σας δείξω το Nature Lover Creative Kit της Minty, που είναι το πρώτο class in a box που φτιάχνει Minty. Είναι ένα πολύ πολύ γεμάτο kit, πραγματικά αν δείτε είναι γεμάτο, σε καταπληκτική τιμή και μαζί με το kit έχει και 6 exclusive video tutorials, τα οποία φτιάχνουν 7 projects. Και όταν λέμε 7 projects, δεν εννοούμε 7 καρτούλες, έτσι, εννοούμε full projects. Έχει ένα full mini album, σελίδες layout, ένα διπλό spread και όλα τα υπόλοιπα υλικά που σας μένουν, τα χρησιμοποιεί για να φτιαχτούν καρτούλες και tags. Λοιπόν, έχουν συνδυάσει, η σχεδιάστρια που το έκανε έχει σχεδιάσει διάφορες συλλογές και επίσης το kit περιέχει και ένα exclusive die-cut set, το οποίο έχει φτιαχτεί αποκλειστικά για τις ανάγκες του kit και δεν θα το βρείτε αλλού. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, το kit περιέχει όλα αυτά που λέει εδώ. Εδώ σας έχω βάλει ένα post-it γιατί φαίνεται λίγο από κάτω, θα δείτε έχει ένα QR το οποίο σκανάροντάς το θα σας πάει στα μαθήματα. Και αυτό πάει μόνο μαζί με το kit, δεν μπορείτε να το πάρετε μόνο του, οπότε έχω βάλει ένα post-it να μην φαίνεται. Λοιπόν, το Special Kits λέει εδώ περιέχει 24 χαρτιά διπλής όψης, 2 χαρτιά με fuzzy cutting elements, ένα πακέτο die cuts, ένα sheet 12x12 chipboard stickers, ένα μπλοκ 6x6, ένα μπλοκ 6x8, δύο sheets basic 12x12 λευκό cardstock και δύο craft, δύο sheets chipboard για να μπορέσετε να κόψετε το album, ένα pad με fancy cards στο craft χρώμα, ένα sheet με basic sentiments all occasions και το exclusive chippy set. Πάμε να τα δούμε και είμαι σίγουρη ότι πραγματικά, εντάξει, είναι kit το οποίο νομίζω ότι επειδή ήταν η πρώτη φορά της Minty είναι τόσο πολύ γεμάτο. Αλλιώς δεν έχω ξαναδεί kit τόσο γεμάτο. Λοιπόν, το ένα μπλοκ που έχει το 6x6 είναι αυτό. Να, θα τα πάω στην άκρη για να μπορούμε να τα βλέπουμε με την ησυχία μας. Λοιπόν, έχει 24 χαρτιά διπλής όψης, 4 από 12 διαφορετικά σχέδια και 2 χαρτιά bonus με die cuts. Να σας τα ανοίξω να το δείτε. Εδώ αυτά είναι die cuts, μπορείτε να τα κόψετε δηλαδή για να κάνετε διακόσμηση. Αν και έχει τόσο διακοσμητικά που πιθανότατα δεν θα τα χρειαστείτε, αλλά ποτέ δεν ξέρει κανείς. Είναι το θέμα του εδώ του kit, είναι η φύση βασικά, οπότε οτιδήποτε έχει σχέση με φύση υπάρχει μέσα. Δηλαδή αυτό είναι country life, αγρόκτημα παππού γιαγιάς, λαϊκή, μάρκετ, λαχανικά, κήπη κτλ. Το επόμενο είναι το μπλοκ με τα fancy cards, έχει 20 sheets, 300 γραμμαρίων και είναι αυτό εδώ, είναι χοντρό craft χαρτί, χαρτόνι ουσιαστικά, το οποίο έχει scallop edge και το χρησιμοποιεί για να βάλει και inserts μέσα στο mini album αλλά και για να φτιάξει tags στη συνέχεια. Το άλλο 6x6 μπλοκ είναι από τη συλλογή Βότανη που και αυτή έχει σχέση με τη φύση και τα λουλούδια και όλα τα... Τώρα σας το δείξω το μπλοκ. Το μπλοκ έχει μέσα 24 χαρτιά σε 8 διαφορετικά σχέδια. Δείτε αυτό τι ωραίο που είναι. Σας το γυρίζω στο πλάι για να φαίνεται στην οθόνη βασικά ολόκληρο. Να το. Και εννοείται και die cuts. Και δύο σελίδες μάλιστα με die cuts. Και τα ίδια χαρτιά πάλι σε διπλής όψης όλα, σε άλλες δύο φορές για να μπορούν να κοπούν και να μπουν στα σχέδια χωρίς να χάνεται κάτι ουσιαστικά. Λοιπόν, μετά έχουμε ένα set με paper die cuts, εδώ έχει 60 κομμάτια. Να τα, για να τα δείτε. Έχει διάφορα που έχουν σχέση, είπαμε, έχουν φύση, λουλούδια, φάρμα, gardening, ποτιστήρια, ζυγαριές, εργαλεία του κήπου,
Είναι ένα γεμάτο σετάκι με διακοσμητικά για να βάλετε εξτρά από τα διακοσμητικά που θα κόψετε μέσα. Δηλαδή έχει όπως βλέπετε, έχει πολύ πράγμα για τη διακόσμηση του project, των project. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τα project είναι 7, δεν είναι 1 και 2. Είναι αυτό εδώ το sheet, το οποίο είναι φτιαγμένο αποκλειστικά για αυτό το set. Δεν μπορείτε να το βρείτε κάπου αλλού. Και έχει όλα τα, ό,τι θα χρειαστείτε, titles, elements, λουλουδάκια, τα πάντα, όπως τα έχει σκεφτεί η σχεδιάστρια που έφτιαξε τα projects. Από το ίδιο υλικό από αυτό, έχει μέσα δύο φύλλα chipboard. Είναι ένα chipboard που έχουν, το οποίο χρησιμοποιούν για όλα τα die cuts στην Πολωνία. Κόβεται εύκολα με το κοπίδι, αλλά είναι πολύ σταθερό για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση, ως εξώφυλλο για mini album. Ένα set, ένα 12x12 cardboard stickers. Αυτά είναι cardboard, αλλά chipboard είναι στην ουσία. Είναι χοντρό αυτοκόλλητο που είναι γεμάτο τίτλους, διάφορα tags και σχεδιάκια για να κάνουμε τη διακόσμηση. Και μετά, μου μείνε το ένα χαρτί, να σας ανοίξω τα χαρτιά. Έχει δύο σελίδες λευκές και δύο σελίδες craft. Πάμε να δούμε τα χαρτιά, τα 12x12. Είναι όλα από δύο, αυτό από τη μία μεριά είναι έτσι και από την άλλη έχει die cuts για κόψιμο. Θα σας τα βάλω δίπλα-δίπλα για να μπορείτε να τα βλέπετε. Γενικώς είναι ωραία χαρτιά, σε ωραία χρώματα, έτσι χαρούμενα. Και όντως σου θυμίζουν, και έτσι όπως είμαστε τώρα και είναι και ο καιρός χάλια, σου φτιάχνουν τη διάθεση, δείτε αυτό, πόσο όμορφο είναι. Να το. Γιατί φέτος το καλοκαίρι μόνο καλοκαίρι δεν είναι. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Η Αθήνα όμως δεν έχει καταφέρει ακόμα να βγάλει ήλιο. Δεν συζητάω καν για μπάνιο, έτσι. Περιμένετε, γιατί είναι και πολλά και εξαφανίζονται, φεύγουνε. Έχει και πάρα πολλά die cuts που μπορούν να κοπούνε και μ' αρέσουν πολύ και οι κάρτες της, γιατί είναι από τη μία έτσι, είναι δηλαδή τα σχέδια της συλλογής, και από την άλλη είναι, δείτε τι όμορφες που είναι, δηλαδή το κόβει κανείς και είναι έτοιμο για να μπει μία φωτογραφιούλα μπρος πίσω. Δεν θέλει ούτε μάτς ούτε τίποτα. Το χαρτί που χρησιμοποιεί η Mintei σε όλα της είναι 250 γραμμαρίων, το οποίο σημαίνει ότι από μόνο του είναι χοντρό χαρτί, δεν χρειάζεται στήριξη με chipboard κτλ. Αλλά βάζοντας και το chipboard στη μέση στο mini album, κάνει μια κατασκευή με flaps, με ανοίγματα, με τσέπες κτλ. Που είναι πολύ όμορφη. Και το βασικότερο είναι μια κατασκευή από την αρχή, δηλαδή δεν σας δίνει το mini album έτοιμο και απλά το διακοσμείτε. Σας μαθαίνει να φτιάχνετε mini album με το τίποτα, ας πούμε, με δύο χαρτονάκια. Και αυτή εδώ είναι το sentiment, το all occasions που λέει, που έχει sentiments από οτιδήποτε, δηλαδή από congrats on your retirement μέχρι on your graduation και for my dear parents, on your moving day, dear friend. Δηλαδή αποκλείεται να με βρείτε το sentiment που σας χρειάζεται για να βάλετε ανάλογα με το τι θα φτιάξετε, στο τι θέμα, ας πούμε, θα έχουν τα project σας. Λοιπόν, αυτό είναι το album, το album, είδατε, έχω κολλήσει γιατί είναι πολύ ωραίο το album. Αυτό είναι το kit, είναι πολύ μεγάλο, νομίζω ότι δύσκολα θα ξαναβγεί σε αυτή την τιμή κάτι τόσο πολύ γεμάτο. Θα σας συνιστούσα να το χτυπήσετε όσο υπάρχει ακόμα, διότι επανάληψη δεν θα έχουν αυτά. Φιλιά πολλά, ελπίζω να σας εμπνεύσαμε πάλι. Γεια σας!